Είναι 8 παρατέταρτο, είσαι στον Αθήνα 984 και να κάνουμε την κουβέντα που είχαμε προαναγγείλει και να την κάνουμε με την κυρία Εύφη Στεφοπούλου, είναι επιστημονική συνεργάτης του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και να κάνω την εξής εισαγωγή. Διάβασα ουσιαστικά τα αποτελέσματα της ποιότητας των νομοθετημάτων. Γενικώς είμαστε ως προς τα νομοθετήματα μία ή άλλη σε σχέση με την παλιά και τη νέα κυβέρνηση στην ποιότητα. Έχουμε βελτιωθεί στο σύνολο νομοθεσία κυρώσεις. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τι και πώς μετράμε. Πώς μετράμε την ποιότητα των νομοθετημάτων. Μετράμε, ο δείκτης με τον οποίο μετράμε την ποιότητα των νομοθετημάτων είναι ένας σύνθετος δείκτης που σημαίνει ότι μετράμε πάρα πολλές μεταβλητές, 68 για την ακρίβεια, σε κάθε νόμο. Οι μεταβλητές αυτές αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά του νόμου, αν έχει σωστή γλώσσα, αν είναι κατανοητός, αν είναι γραμμένος με έναν τρόπο που να βγάζει νόημα, εν πάση περιπτώσει, όσο και τη διαδικασία ψήφισης του νόμου. Δηλαδή, πώς έχει φτιαχτεί ο νόμος πριν τη Βουλή, έγινε πριν μπει στη Βουλή, έγινε διαβούλευση, ρωτήθηκαν οι ειδικοί, έγιναν όλες οι κατάλληλες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν πριν φτάσει ένας νόμος στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή, τι έγινε. Έγιναν όλα γρήγορα, ας πούμε, με διαδικασίες κατεπήγοντος, που είναι ένα σημάδι κακής νομοθέτησης, ή είχε επαρκή χρόνο, ή υπήρχε επαρκής χρόνος να συζητηθεί ο νόμος. Και κυρίως και στο τέλος μετράμε εάν ο νόμος εφαρμόστηκε. Γιατί οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται, ξέρετε, όχι μόνο για να γράφουμε ότι φτιάχνουμε ένα νόμο. Προφανώς. Οπότε, φτιάχνοντας ένα σετ μεταβλητών, 68 μεταβλητών που παρακολουθούν αυτά την πορεία ενός νόμου από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τη στιγμή που εφαρμόζεται και πώς εφαρμόζεται, φτιάχνουμε αυτό το δίκτυ. Νομίζω ότι πιάνει όλη τη ζωή της ρύθμισης, από την αρχή μέχρι το τέλος. Το αντιλαμβάνομαι. Γιατί πάμε λίγο καλύτερα σε κυρώσεις από ότι στο σύνολο των νομοθετημάτων? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι πολύ, πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Γιατί στις κυρώσεις, ξέρετε, δεν αλλάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Κύρωση τι είναι? Είναι όταν έχουμε μια διεθνή συμφωνία ή μια διμερή συμφωνία με μια άλλη χώρα, το κείμενο της οποίας συμφωνία συνήθως το έχουν συζητήσει και το έχουν αποφασίσει οι ειδικοί μεταξύ των δύο χωρών, των Υπουργείων Εξωτερικών, των αρμόδιων Υπουργείων των χωρών, φτάνει στη Βουλή προς κύρωση. Δεν αλλάζουμε πολλά σε αυτά τα κείμενα. Δηλαδή, φτάνει στη Βουλή συνήθως ένα έτοιμο καλογραμμένο κείμενο και το μόνο που μπορεί να πάθει ένας νόμος είναι να του φορτώσουμε καμία τροπολογία παραπάνω. Κακώς, δεν θα έπρεπε, αλλά το κάνουμε. Λίγο μπορούμε να χαλάσουμε ένα καλοφτιαγμένο κείμενο νόμου. Οι κυρώσεις λοιπόν από μόνες τους, η διαδικασία και ο τρόπος δεν έχουν συνήθως και μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον κυρώσεις. Οπότε δεν μπαίνουν μέσα ρυθμίσεις πελατειακού ενδιαφέροντος, εκπρόθεσμες τροπολογίες πολλές. Και γι' αυτό τα πάμε καλύτερα. Και γι' αυτό έχει σημασία και γι' αυτό τις ξεχωρίζουμε στο δίκτυο. Μετράμε και λέμε αποτελέσματα διαφορετικά για τις κυρώσεις σε ένα πεδίο και διαφορετικά για τους κανονικούς νόμους. Γιατί συνήθως το πολιτικό ενδιαφέρον και την ουσία παρέμβασης μιας κυβέρνησης ουσιαστικά γίνεται μέσα από την κανονική νομοθέτηση. Και εκεί βλέπει κανείς πόσο καλά λειτουργεί θεσμικά και η Βουλή και η προκοινοβουλευτική διαδικασία και πόσο σωστά εφαρμόζονται οι νόμοι. Πού συνεχίζουμε? Μετράμε 68 δείκτες, μας είπατε. Πού συνεχίζουμε να χωλαίνουμε? Εκτός αν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή κάπου πάμε πολύ χειρότερα και κάπου πολύ καλύτερα από ό,τι στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά θα ήθελα να μου το πείτε εσείς αυτό. Πού συνεχίζουμε να χωλαίνουμε ως διαδικασία νομοθεσίας στη χώρα? Χωλαίνουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχουμε σημειώσει βελτιώσεις προκοινοβουλευτικά, δηλαδή για τους περισσότερους νόμους πλέον γίνεται διαβούλευση πριν μπει ο νόμος στη Βουλή. Και ξέρετε, δεν είναι μονοτυπικό το θέμα της διαβούλευσης, είναι και ουσιαστικό. Γιατί όταν βλέπουν ένα νόμο 10.000 μάτια, από το να το δουν 20 που θα είναι ειδικοί σε ένα Υπουργείο, θα εντοπιστούν και αυλεψίες, θα εντοπιστούν και λάθη και παραλήψεις, θα γίνει καλύτερο το κείμενο του νόμου. Πέρα από το θέμα της δημοκρατίας, που είναι δικαίωμα και δημοκρατική προϋπόθεση να συμμετέχουν πλέον οι πολίτες στη διαδικασία παραγωγής των ρυθμίσεων που τους αφορούν. Εκεί που πάμε χειρότερα όμως, και θα έλεγα πολύ χειρότερα, είναι η διαδικασία κοινοβουλευτική και κυρίως ό,τι αφορά το χρόνο συζήτησης μέσα στη Βουλή. Ένα στα τέσσερα νομοθετήματα συζητείται στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ή του επήγοντος. Ξέρετε, το 2019 ήταν μια χρονιά που δεν είχαμε μνημόνια που λέγαμε τα συζητάμε γρήγορα γιατί βιαζόμαστε να περάσουμε. Δεν υπήρχε δηλαδή η ένταση η πολιτική εντός παρενθέσεως που είχαμε βιώσει τις προηγούμενες χρονιές για να δικαιολογεί αυτές τις κατεπήγουσες διαδικασίες, και όμως τις είχαμε τις κατεπήγουσες διαδικασίες. Και ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει και μπορεί η Βουλή να το λύσει, να σας πω την αλήθεια, δηλαδή αν κοιτάξει υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει, είναι οι τροπολογίες. Το 80% των τροπολογιών που έχουν έρθει στη Βουλή είναι εκπρόθεσμες.
Αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε. Μπορούμε λίγο ο κανονισμός της Βουλής να προβλέψει, ας πούμε, ότι όλες οι τροπολογίες θα συζητώνται μία ημέρα κάθε μήνα, θα υπάρχει χρόνος να είναι αναρτημένες, να τις βλέπει ο καθένας, να συζητάει, να ενημερωθεί και ο βουλευτής που τις ψηφίζει, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μια τροπολογία είναι εκπρόθεσμη, ο βουλευτής την παίρνει στα χέρια του την τελευταία στιγμή πριν ψηφιστεί. Καταλαβαίνετε τι αυλεψίες ή ακόμα και τι εσκεμμένα πελατειακά συμφέροντα μπορεί να παρισφρήσουν μέσα σε τέτοιες τροπολογίες, για παράδειγμα. Αυτό είναι από τα μεγάλα μας προβλήματα. Τώρα, δεύτερη χρονιά που μετράμε το δίκτυο για τους νόμους του 19, είμαστε οριακά φέτος το 19, δεν είμαστε μεταξύ τα στέη. Δηλαδή, με άριστα το 100 παίρνουμε 50,8, το 18 είχαμε πάρει με άριστα το 145,6. Το ενδιαφέρον είναι ότι το 19 που έχουμε τη μισή χρονιά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη μισή κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αν δει κανείς το γράφημα που παρακολουθεί την εξέλιξη της ποιότητας των νόμων μέσα στον χρόνο, κάνει μια μεγάλη κοιλιά πριν και μετά τις εκλογές. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πέφτει η ποιότητα, χαλάει η ποιότητα των νόμων μας λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά τις εκλογές. Και με τις δύο κυβερνήσεις δηλαδή. Άρα εκεί έχουμε κάτι που έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον να κοιτάξουμε πώς νομοθετούμε προεκλογικά και αμέσως μετεκλογικά. Και τέλος, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, της Ένωσης, πού περίπου είμαστε? Ο δείκτης ο συγκεκριμένος είναι διαμορφωμένος με βάση την ελληνική διαδικασία παραγωγής των νόμων. Δηλαδή υπάρχουν δείκτες αντίστοιχοι σε άλλες χώρες και της Ευρώπης αλλά και της χώρες του ΟΣΑ και της Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, που μετράνε αντίστοιχα στοιχεία ουσιαστικά. Δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι. Όμως υστερούμε, έχουν όλες οι χώρες προβλήματα στην ποιότητα της νομοθέτησης, μην φανταστείτε ότι είναι παράδεισος κάπου αλλού. Εκεί που πραγματικά όμως υστερούμε είναι στα ποσοτικά δεδομένα. Δηλαδή οι νόμοι μας στην ανάλυση των επιπτώσεων, θα ψηφίσω ένα νόμο σήμερα, τι συνέπειες θα έχει αυτός ο νόμος αύριο για την οικονομία, για την κοινωνία, για τον πολιτισμό, αν είναι του πολιτισμού, για ό,τι αντικείμενο είναι, συνήθως τις συνέπειες τις περιγράφουμε με μια ωραία έκθεση ιδεών, με ένα ωραίο ευχολόγιο. Δεν έχουμε μάθει να μετράμε τι συνέπειες θα έχει αυτός ο νόμος στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική κοινωνία. Και εκεί χωλαίνουμε πραγματικά. Πρέπει να κάνουμε δουλειά αρκετή. Κύριε Στεφοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω και την αντίστοιχη εκδήλωση που έχετε διαδικτυακή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κυρία Στεφοπούλου. Είναι επιστημονική συνεργάτηδα στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών που εξέδωσε χθες την έρευνα. Φαντάζομαι στο site του Κεφίν μπορείτε να τη βρείτε. Γιατί...